Πραγματοποιούμε τη σημερινή κινητοποίηση, σύλλογοι και συνεταιρισμοί από όλη την Εύβοια για τα προβλήματά μας. Είναι φιλιά στο λαιμό, είναι ασφυκτικά. Δεν είμαστε μόνοι μας. Μέχρι και χτες, στη μεγάλη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, συμμετείχαν 29 μπλόκα από όλη την Ελλάδα. Σήμερα θα στηθούνται νέα. Ήδη ανακοινώθηκαν μπλόκα στον Εύρο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες που θα στηθούν σήμερα. Κάνουμε αυτό τον αγώνα, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, γιατί δίνουμε αγώνα επιβίωσης. Δίνουμε αγώνα να μείνουμε στον τόπο μας. Δίνουμε αγώνα για να μπορούμε να πάμε στο σπίτι μας φαΐ. Για να μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Ο Πρωθυπουργός είχε το θράσος να μας χαρακτηρίσει κατά επαγγελματία διαδηλωτές το Σάββατο το πρωί. Αυτή η αλητεία, αυτή η βρωμιά για τον αγώνα μας δεν πιάνει τόπο, συνάδελφοι, και δεν θα μείνει αναπάντητη. Και να είστε σίγουροι ότι προβαίνουν σε τέτοιες δηλώσεις γιατί φοβούνται. Τρομάζουν μπροστά στον οργανωμένο αγώνα, στο αγκορτικό κίνημα που δεν υποχωρεί και δεν μασάει κουτόχορτο. Εμείς ναι, για άλλη μία χρονιά βγαίνουμε στους δρόμους, γιατί τα προβλήματα είναι οξυμένα, γιατί το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο, γιατί τα προϊόντα μας τα παίρνουν οι μεγάλοι εμπόροι Big Para, γιατί κατακαήκαμε εμείς στη Βόρεια Εύβοια και κανείς δεν μας αποζημιώνει ουσιαστικά για να ξεκαταστήσουμε το βιός μας. Ο μόνος υποκινητής των κινητοποιήσεών μας είναι τα άλυτα προβλήματα της αγροτιάς. Αυτά μας έβγαλαν μαζικά στους δρόμους, ενωμένους και αποφασισμένους. Εμείς αυτή τη βρωμιά τους γυρίζουμε πάλι πίσω. Αυτή η κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες, όλα τα χρόνια έκαναν επάγγελμα, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, το ξεκλίνισμα της αγροτιάς. Έκαναν επάγγελμα τις υποσχέσεις.